Σε μια προχωρημένη ανάλυση σχετικά με τι συνοαμερικανικέ σχέσει, προχωράει σε νέο άρθρο του ο Τούρκο Απόστρατο Ναύαρχο Τζέμι ο οποίο θεωρεί το πατέρα του δόγματο τη γαλάζια πατρίδα που με συνέπεια ακολουθεί ο Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει πω η Ουκρανία χρησιμοποιήθηκε ω εθελοντική χώρα για να απομονώσει τη Ρωσία από τη Μαύρη Θάλασσα και να την αποθήσει πίσω στην Ήπειρο, στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Έτσι, οι ΗΠΑ θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ίδια στρατηγική για την Τάιβαν, αλλά η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Κατόπιν, πραγματοποιεί μια αμυγό ναυτική σύγκριση, σημειώνοντα πω από τη μία στην Κίνα έχουν πάνω από 750 πολεμικά πλοία, εκ των οποίων τα 239 είναι τα κύρια μαχητικά. Η Κίνα, η οποία έχει θέσει σε λειτουργία κατά μέσο όρο πέντε πολεμικά πλοία, αεροπλανοφόρο, υποβρύχιο, φρεγάτα, αντιτορπιλικό, κάθε χρόνο τα τελευταία 30 χρόνια διαθέτει σήμερα 1080 σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη. Σχεδόν το 50% όλων των πλοίων που κατασκευάζονται στον κόσμο κατασκευάζονται στην Κίνα. Αντιστρόφω η κατάσταση στη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με τον Τούρκ Αναλυτή, είχε ω εξή. Υπολογίζουν ότι μπορούν να σταματήσουν την Κίνα με τον ναυτικό του και των συμμάχων, Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση του ναυτικού δεν είναι ικανοποιητική, ακόμα και μαζί με τον Ιαπωνικό, Βρετανικό, Γαλλικό, Νοτιοκορεατικό και Αυστραλιανό στόλο. Και επειδή το χούι δεν αλλάζει, αλλά οι αναλύσει φτάνουν στα μισά μα και φυσικά στη γαλάζια πατρίδα. Η όθηση μια υπηρετική δύναμη πίσω στη θάλασσα μπορεί να γίνει μόνο με πόλεμο στη θάλασσα η ισχυρή θέση της Κίνας στη θάλασσα εναντίον αυτού του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν περνά παρατήρητη από την υψηλή γραφειοκρατία στη ΣΥΠΑ. Αν θέλει η Κίνα μπορεί αύριο να εισβάλλει στην Ταϊβάν με στρατιωτική ισχύ και να αλλάξει την κυβέρνηση. Αυτό φυσικά σταματά το εμπόριο ενό κόμμα εκατομμυρίων δολαρίων αναλεπτό με τη ΣΥΠΑ και βάζει εμπόδιο στον στροχό της παγκόσμιας οικονομίας. Με άλλα λόγια, ο πόλεμο στον Ειρηνικό έχει μετατραπεί σε συνάρτηση χρόνου και όχι πιθανότητα. Η Τουρκία θα πρέπει να κάνει καλή χρήση αυτή τη νέα συγκυρία και να αντιταχθεί στην απόρριψη. Θα πρέπει να αποτρέψει την ίδρυση ενό κουρδικού κράτου Μαριονέτα να παρουσιάσει τα ανεξάρτητα κατεχόμενα στον κόσμο. Η γαλάζια πατρίδα πρέπει να εξασφαλίσει τα σύνορά τη. Θα πρέπει να λύσει υπέρ τη τα προβλήματα του Αιγαίου που προέρχονται από την Ελλάδα. Να αναπτύξει σχέσει με τα συνδεδεμένα κράτη μέσω τη κοινοπολιτεία τουρκικών κρατών. Αυτοί οι γεωπολιτικοί στόχοι δεν μπορούν ποτέ να επιτευχθούν κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και του Ατλαντικού Συστήματο, του οποίου είμαστε μέλη. Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τι ανερχόμενε Ασιατικέ δυνάμει. Ο Ατατούρκ είδε την πραγματικότητα τη Ασία πριν από 89 χρόνια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.